Αναμφίβολα, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον κλάδο του αυτοκινήτου, με άνευ προηγουμένου ύφεση, συμπαρασύροντας μάλιστα και κλάδους που σχετίζονται με το αυτοκίνητο. Μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια όλων μας δημιουργούν τα κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν πλέον στους δρόμους, αφού λόγω κρίσης λίγοι είναι αυτοί που συντηρούν το αυτοκίνητό τους όπως πρέπει. Οι μισοί πελάτες των συνεργείων, σήμερα σε σχέση με πριν την κρίση, επιλέγουν να μην πραγματοποιήσουν μικρές ή μεγαλύτερες ζημιές και βλάβες στο αυτοκίνητό τους λόγω κόστους. Το πρόβλημα αυτό ενισχύεται και από την αύξηση στην τιμή των ανταλλακτικών, καθώς έχουν υποστεί ανατιμήσεις λόγω της αύξησης των πρώτων υλών και της μεταφοράς του. Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που φρενάρει τις επισκευές των οχημάτων είναι η έλλειψη ανταλλακτικών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα κακοσυντηρημένο αυτοκίνητο βάζει σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των επιβατών του ή των γύρων του, αλλά και την ίδια την τσέπη του ιδιοκτήτη του, αφού σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει κανείς, εάν η συντήρηση δεν γίνει σωστά ή γίνει μετά από αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα από το κανονικό, είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι βλάβες που θα εμφανίσει το αυτοκίνητο θα είναι περισσότερες και πιο σοβαρές, άρα θα απαιτήσουν περισσότερα χρήματα για την επισκευή του. Είναι βέβαιο ότι τα αυτοκίνητα δεν συντηρούνται με τον τρόπο που είναι φτιαγμένα και προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή, λόγω της οικονομικής κρίσης, υγειονομικής κρίσης που έχει μετατραπεί σε οικονομική, της ενεργειακής κρίσης τώρα που ξεκινάμε να μαθαίνουμε. Σίγουρα τα αυτοκίνητα έχουν κατέβει λίγο από την οικογενειακή λίστα, λίγο πιο χαμηλά, οπότε δεν είναι συντηρημένα σίγουρα όπως προβλέπει ο κατασκευαστής. Βλέπουμε από τον κόσμο ότι προσπαθεί να φτιάξει λίγο τα απαραίτητα, ζητάει από εμάς να ιεραρχήσουμε λίγο τι είναι προτεραιότητα, να κάνουμε το α, να αφήσουμε το β για λίγο μετά. Οπότε συνολικά θα μπορούσα να πω ότι τα αυτοκίνητα δεν είναι σε άρεστη κατάσταση. Προσπαθούμε να είναι σε μια αξιοπρεπή, με γνώμονα πρώτα την ασφάλεια και μετά άλλο τα άλλα. Όπως έχει επηρεάσει όλους τους επαγγελματοβιοτέχνες, άλλους τους επηρέασε μέσω της ενέργειας που χρησιμοποιούν, εμάς μας έχει επηρεάσει μέσω των εξαρτημάτων, των ανταλλακτικών. Υπάρχει μια μικρή στενότητα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, δηλαδή αρχινάμε και έχουμε κάποιες ελλείψεις σε προϊόντα που δεν τα είχαμε παλιότερα. Έχουμε σίγουρα ανατίμηση τιμών σε μπαταρία, λιπαντικά, στις δεξαμενές του υγραερίου που χρησιμοποιούμε που είναι χάλιβας, είναι σίδερο που έχει αυξηθεί αρκετά. Γενικότερα μας έχει επηρεάσει γιατί έχουμε ανατιμήσεις και έχουμε και ένα υψηλό κόστος στα μεταφορικά που χρησιμοποιούμε για να έρθουν τα ανταλλακτικά. Το ποσοστό της αύξησης είναι τέτοιο που παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουμε κάνει όλοι έτσι συζητώντας να απορροφήσουμε ένα μέρος μπορούμε, αλλά σίγουρα επειδή είναι μεγάλο το ποσοστό, δεν μπορούμε να το απορροφήσουμε όλο. Σε σύγκριση με το 19 έχουμε μια αύξηση κατά μέσο όρο, ένα 15% σίγουρα στα ανταλλακτικά που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο. Επιπλέον η οικονομική κρίση, καθώς και η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής της βενζίνης, έπαιξε τον ρόλο της στο να οθήσει τους οδηγούς στην αναζήτηση εναλλακτικών καυσίμων. Η μετατροπή κινητήρων βενζίνης σε υγραερίου φαίνεται ότι κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, με το κίνητρο των ιδιοκτητών τους να είναι κυρίως οικονομικό και δευτερευόντως περιβαλλοντικό. Με το πρόβλημα της ενέργειας που έχει δημιουργηθεί, βλέπουμε, παρατηρούμε εμείς στα συνεργεία, όσα βέβαια είναι διαδεδομένα για αυτή τη δουλειά, μία αύξηση στη ζήτηση το να μετατρέψει κάποιος το αυτοκίνητό του σε υγραέριο ή φυσικό αέριο. Προσπαθώντας λοιπόν ο κόσμος να βρει έναν τρόπο φτηνής μετακίνησης και αξιόπιστης, επιλέγει να μετατρέψει αυτό. Οπότε τον τελευταίο καιρό έχουμε μία ακόμα πιο ανωδική τάση σε αυτά. Οι τιμές είναι πάρα πολύ συμφέρουσες και είναι μια επιλογή που συμφέρει στον κόσμο. Το σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση είναι να επιλέξουμε ένα εξουσιοδοτημένο και αξιόπιστο συνεργείο για την ασφαλή μετατροπή του αυτοκινήτου μας. Εμείς, σαν συνεργείο, δίνουμε τις πληροφορίες. Μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας κάποιος και να πάρει μια προσφορά ολοκληρωμένη, χωρίς να χρειάζεται καν να επικοινωνήσει μαζί μας, για να το κάνουμε πιο εύκολο. Οπότε, συγκυριακά βοηθάει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή το συνεργείο.